Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην είδηση που αφορά και την Δυτική Μακεδονία, την περιοχή μας, τόσο την Δυτική Μακεδονία ως περιφέρεια, αλλά και την Μεγαλόπολη ως περιοχή, καθώς και τα ελληνικά νησιά, τα οποία δεν έχουν διασύνδεση με την υπηρετική χώρα. Εγκρίθηκε λοιπόν το πρόγραμμα που είχε υποβάλει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, και η χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια αγγίζει το 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τι θα γίνει, τι είδους επενδύσεις, αλλά και πόσο ικανοποιεί την περιοχή μας αυτή η εξέλιξη, θα την κουβεντιάσουμε με τον βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Ευστάθιο Κωνσταντινίδη, τον οποίο έχουμε στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την εξέλιξη, που νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη από μόνη της, με την έννοια ότι η χώρα είναι η πρώτη περιοχή που προχωρά σε αυτό και που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Είναι μια μέρα ορόσημο για την Δυτική Μακεδονία και για τη χώρα, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη η οποία υποβάλλει μια ολοκληρωμένη πρόταση, ένα σχέδιο για τη μετάβαση, και αυτό το σχέδιό της εγκρίνεται μετεπέν από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, και πλέον ανοίγουν οι οικονομικές ενισχύσεις προκειμένου να μπούμε στη φάση της υλοποίησης του σχεδιασμού, του μέχρι τώρα σχεδιασμού. Λέγαμε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα ότι μπορεί να μην είδαμε απτά αποτελέσματα από το σχέδιο της δίκαιης ή αναπτυξιακής μετάβασης, αλλά αυτό προϋπέθεται αυτή τη συγκεκριμένη εγκριτική διαδικασία και φυσικά τους διαθέσιμους πόρους που αυτή συνεπάγεται. Τώρα, 1,63 δισεκατομμύρια, από τα οποία το 87% θα έρθει στη Δυτική Μακεδονία. Σημαντικό ποσό. Αναδύρητα, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αφιβάλλει σε αυτό. Το ζήτημα είναι το timing σωστό με την έννοια της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης για επενδύσεις? Θα μπορούσε να είναι ελκυστική η περιοχή μας και πώς? Το λέω αυτό γιατί κυβερνητικός συνάδελφός σας, βουλευτής, μου έλεγε μετά την έγκριση του προγράμματος ότι πολλοί επενδυτές δυσκολεύονται λόγω του κόστους και της επένδυσης και της επιχείρησης και της ενέργειας και των μεταφορικών, των καυσίμων, να έρθει στην ακριτική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και μετά να κουβαλά ξανά τα προϊόντα του στο κέντρο. Με δεδομένο επίσης υποδομής ότι η περιοχή μας στερείται και λιμανιού και σιδηροδρόμου, αλλά και σύγχρονου αεροδρομίου. Είναι αυτό που λέγαμε και σε άλλη συζήτησή μας, ότι η απολιγνητοποίηση υπήρχε, απολιγνητοποίηση είχαμε, μετάβαση δεν είχαμε. Και η μετάβαση πράγματι άργησε, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης έτρεχαν και ήταν επώδυνες για τον τόπο, απώλεια θέσεων εργασίας, συρρήκνωση λιγνητικής δραστηριότητας, έλλειψη επενδύσεων, εξωστρέφειας. Φανταστείτε λοιπόν, εάν δεν είχαμε προετοιμαστεί εδώ και 2,5 χρόνια σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, εάν δεν υπήρχαν και αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις στον τόπο, σε πόσο πιο δύσκολη κατάσταση θα είμαστε. Έρχεται λοιπόν αυτή η πραγματικότητα, η δύσκολη, με την απειλούμενη ύφεση σε παγκόσμιο επίπεδο, να επιβεβαιώσει την ορθότητα αυτής της επιλογής και αυτού του σχεδιασμού. Αυτό που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια, ξεκίνησε, έτρεξε, έγινε πολλή δουλειά. Είμαστε πλέον έτοιμοι να βγάλουμε τα καθεστώτα, τον επενδυτικό νόμο, και να προσελκύσουμε και ξένες επενδύσεις, αλλά και ντόπιες επενδύσεις για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας στον τόπο μας. Θα αποφύγουμε τους αετονίχηδες, το λέω ευθέως και το λέω και πολύ απλοϊκά και λαϊκά. Θα αποφύγουμε τις αρπαχτές. Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν και επενδυτικοί νόμοι και αναπτυξιακοί στη Θράκη, για παράδειγμα, και σήμερα αν κάνει κανείς μια περιοδία θα δει κουφάρια. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την επένδυση, την επιδότηση, και μετά από λίγα χρόνια εγκατέλειψαν τον τόπο και έμειναν τα κουφάρια. Θα τα καταφέρουμε να είμαστε προσεκτικοί, να μας γίνει το πάθημα μάθημα? Κρίσιμο ερώτημα. Πάρα πολύ σημαντικό και μας απασχόλησε όλη την προηγούμενη περίοδο. Και ξέρετε, όσο περισσότερες ενισχύσεις, στηρίξεις, επενδυτικά εργαλεία διεκδικείς, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να βρεις το διάβασο, να βρεις το δρόμο σου, αυτό που περιγράψατε ως αετονίχηδες. Και η εμπειρία είναι πράγματι κακή.
Από την άλλη, ο σχεδιασμός που έχει γίνει και η μελέτη αυτών των επενδυτικών προτάσεων νομίζω ότι μπορεί να εγγυηθεί σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα αυτών των επενδυτικών σχεδίων. Γι' αυτό είναι ενταγμένες αυτές οι επενδύσεις, αυτοί οι άξονοι, στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγιναν δηλαδή αποδεκτές αυτές από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, δεδομένου δηλαδή ότι συνάδουν με τον Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό. Σίγουρα θα πρέπει να δείξουμε επιμέλεια και στη φάση της υλοποίησης, της αξιολόγησης, αλλά νομίζω ότι οι βασικοί κανόνες διασφαλίζουν καταρχάς αυτήν την προσδοκία του να είναι δηλαδή αυτές οι επενδύσεις βιώσιμες και να μείνουν για χρόνια στον τόπο. Και είναι πολύ σημαντικό και το ποσοστό που βλέπω εδώ στην έγκριση, το 20% των χρημάτων θα πάνε στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση του πληθυσμού, γιατί χρειάζεται. Για να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας θέλουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν προσδοκάμε να φέρουμε από αλλού εξειδικευμένο προσωπικό. Τι θα γίνει ο τόπος μας. Και εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πού θα τους κατευθύνουμε. Τι εξειδίκευση θα αποκτήσει ο πληθυσμός. Μεγάλο στοίχημα. Περνάμε από την μονοκαλλιέργεια της περιοχής, την έτσι λεγόμενη. Περνάμε στην διεύρυνση λοιπόν του παραγωγικού προτύπου. Και βέβαια ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο ένα τόσο σεβαστό μέγεθος, 20% των χρημάτων που προείπατε, και προσέξτε λίγο, αυτές είναι οι άμεσες ενισχύσεις. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που μαζί με τις μορφλέψεις... Θα μπορούσε να πει κανείς ότι και ο αναπτυξιακός νόμος θα συμβάλλει ή και ενδεχόμενα κάποια άλλη πόρη. Το ΕΣΠΑ, ακόμη και ιδιωτικές επενδύσεις με ίδια κεφάλαια, όλα αυτά. Αναφερόμαστε σε μία περίοδο πολύ κοντινή. Εμείς είμαστε ήδη στα μισά του 2022 και ορίζοντας είναι τέλη 27. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το κρίσιμο, πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα και βεβαίως, όπως προείπαμε, να τα απορροφήσουμε σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές επενδύσεις και δράσεις. Πολύ κρίσιμος παράγοντας όμως γι' αυτό. Για να έρθει μια επένδυση στον τόπο, είναι να βρει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Εκεί λοιπόν έχει πολλή δουλειά να γίνει και αυτή η στόχευση πρέπει να συνάδει, η κατεύθυνση, οι δράσεις πρέπει να συνάδουν με τον προγραμματισμό που είπαμε προηγουμένως. Και νέες τεχνολογίες θα έχουμε και αγροδιατροφή θα έχουμε και την βιομηχανική μας κουλτούρα δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε και πρέπει να απλώσουμε ακριβώς με μια ισόρροπη έτσι, διάχυση και ανάπτυξη όλες τις παραγωγικές δυνάμεις που διαθέτει ο τόπος, προκειμένου να έχουμε μία οικονομία όσο το δυνατόν πιο πολυθεματική και βεβαίως ανταγωνιστική, ξαναλέω, στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής, νέες τεχνολογίες, το πανεπιστήμιο, ζώνη καινοτομίας. Καμία αντίρρηση. Είπατε για μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ και να φύγουμε από αυτήν. Και φοβάμαι, αν δεν τρέξουμε, θα πάμε σε μια άλλη μονοκαλλιέργεια που ήδη σιγά σιγά τη βλέπουμε μπροστά μας. Και εννοώ τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Γιατί ακόμη και τη στιγμή που κουβεντιάζουμε και που εγκρίθηκε το σχέδιο μετάβασης, εμείς ακόμη δεν έχουμε το σχέδιο για το πού θα μπορούν να μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά ή να έχουμε οριοθετήσει τις βιομηχανικές ζώνες, τις βιοτεχνικές, τον αγροτικό, τον πρωτογενή τομέα. Ακόμη αυτό το σχέδιο δεν το έχουμε δει. Και ο χρόνος τρέχει. Είπατε 2022. Το 2027 δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι πάρα πολύ κοντά. Και πράγματι αυτή η άναρχη ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ, εν ώψη και της απόσυρσης των παραδοσιακών καυσίμων και της υποκατάστασής τους από καθαρότερες μορφές ενέργειας, θα προϋπέθεται, και αυτό θα ήταν το σωστό, ένα χωροταξικό το οποίο όμως αυτή τη στιγμή εκπονείται και σύμφωνα και με την τοποθέτηση, νομίζω χθες είναι η τοποθέτηση του κυρίου Πρωθυπουργού, υπήρξε και μία συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο, ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, για να δούμε πώς μπορεί να τρέξει αυτή η διαδικασία της χωροθέτησης. Και όχι μόνο στο αναπτυξιακό σκέλος, αλλά ακόμα και στο ζήτημα της όχλησης τοπικών κοινωνιών, υπήρξαν προβλήματα και πρέπει να τα δούμε με πολύ κατανόηση και βεβαίως να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε
τις λιγότερες επιβαρύνσεις και για τις παραδοσιακές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αγροτικό τομέα, κτηνοτροφία, αλλά και για τα χωριά μας, για τις κοινότητες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένας ομαλός τρόπος διαβίωσης με χαμηλή όχληση και βεβαίως να εξασφαλίζεται αυτό για το οποίο επέλεξαν αυτοί οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, να μείνουν σε αυτόν τον τόπο, να είναι κοντά στη φύση. Να πάμε σε κάποιους από αυτούς για να αλλάξω θέμα και να ζητήσω έτσι να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα για να πούμε όσο περισσότερα γίνεται. Είπατε για τους ανθρώπους που επέλεξαν να μείνουν στην Ήπεθρο, να μείνουν στην περιοχή και αυτοί μεταξύ των πολλών είναι και οι αγρότες μας. Αλλά χτυπιούνται συνεχώς από τις θεομηνίες, από τις καθυστερήσεις, από τις υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Σε έναν αγρότη, ας πούμε, τη λεκάνη του Αμιντέου ή της Ανατολικής Εορδαίας, εκεί του πρώην Δήμου Βερμίου, που ακόμη περιμένει τις περσινές αποζημιώσεις και την ίδια στιγμή έχει πέσει η καταστροφή στο χωράφι του από την πρόσφατη χαλαζόπτωση. Σύντομα και ουσιαστικά κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν φταίει ο ίδιος πάντως. Είναι ο μόνος που δεν φταίει. Οι βιομηχανίες φταίνουν για την κλιματική αλλαγή. Κανένας δεν είπε αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, μια αδύρυτη πραγματικότητα, η οποία συνέχεια τραβάει πόρους. Πόρους που δεν είναι διαθέσιμοι από τα βασικά, από τα παραδοσιακά εργαλεία, όπως είναι, ας πούμε, το Ταμείο του ΕΛΓΑ. Χρειάζεται συνέχεια νέες ενισχύσεις να μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες, τις αυξημένες ανάγκες αποζημιωτικές εν ώψη των καταστροφών που προκαλούν αυτά τα ακραία φαινόμενα. Αυτό έκανε η σημερινή κυβέρνηση για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. Ενίσχυσε μάλιστα με αναδρομική εφαρμογή τον ΕΛΓΑ προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί. Αλλά προσέξτε λίγο κάτι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που εκφεύγουν του κανονισμού. Και όταν βγαίνεις εκτός πλαισίου, πρέπει να είσαι πάντα πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, η επιθυμία και η βούληση πολιτική ήταν πράγματι να αποζημιωθούν όσο το δυνατόν με μεγαλύτερα ποσά οι άνθρωποι αυτοί στο Βέρμιο που υπέστησαν τις τεράστιες καταστροφές από τον παγετό της άνοιξης του 2021. Και γι' αυτό προσφύγαμε σε μια ρύθμιση η οποία ήταν ad hoc, ήταν για τη συγκεκριμένη ζημιά. Αλλά πάντα εκεί με τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχει διαδικασία. Θα το πω. Εγώ δεν νιώθω καλά. Είμαι πολύ στεναχωρημένος για αυτήν την εξέλιξη. Έχουμε υποσχεθεί, έχουμε νομοθετήσει, έχουμε πει, έχουμε τάξει προθεσμίες και δεν τις έχουμε τηρήσει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εκεί που τα πράγματα δεν γίνονται όπως θα το θέλαμε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά πρέπει να μας αναγνωριστεί ότι υπερβήκαμε το καθεστώς, υπερβήκαμε αυτό που ίσχυε προκειμένου να μπορέσουμε σήμερα να ανταποκριθούμε. Σήμερα μπορούμε να δώσουμε ημερομηνίες. Παρακαλώ. Να δώσουμε ημερομηνίες μπορούμε. Όχι, σήμερα. Δεν μπορώ να δώσω ημερομηνίες. Δεν θα το κάνω όπως δεν το έκανα και τις προηγούμενες φορές. Θα πιέζω για να είναι όσο πιο σύντομα γίνεται εφικτή η καταβολή αυτών των χρημάτων, διότι κατανοώ ότι ένας αγρότης μπαίνοντας σε μια νέα καλλιεργητική χρονιά, ιδίως με τα αυξημένα κόστη εφοδιασμού, χρειάζεται κάποια στήριξη, έστω σε επίπεδο προκαταβολής. Μια αυξημένη προκαταβολή και ας γίνει η ακαθάριση στη συνέχεια. Δικαιολογείται ότι είναι χαλασμένο το τηλέφωνό του γιατί χτυπάει συνεχώς από τα τευτέρια και από τα δανεικά. Γιατί με δανεικά ζει εδώ και ένα χρόνο, αφού δεν πήρε αυτή την αποζημίωση, κύριε Μαυρίδη. Είναι αλήθεια, κύριε Μαυρίδη. Και έχουμε και καινούργια φαινόμενα. Οδικά δίκτυα. Έχουμε την Εγνατία. Μας λείπει όμως ο κάθετος άξονας προς την Νότια Ελλάδα, προς την κεντρική χώρα. Αυτό είναι πρόβλημα. Και για τις επενδύσεις που κουβεντιάζαμε νωρίτερα. Είναι γεγονός. Τα δίκτυα σιδηροδρομικά, οδικά, ψηφιακά. Χρειαζόμαστε και ψηφιακά δίκτυα. Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν μπορεί να γίνει με ένα ίντερνετ που σέρνεται σε κάποιες κοινότητες, ακόμα και στα αστικά κέντρα. Έτσι χρειάζονται επενδύσεις στις υποδομές. Ήταν μια πολύ χαρμόσυνη, θα την πω, είδηση το γεγονός ότι αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο Κοζάνης-Λάρισας, σε πρώτη φάση το Κοζάνη-Ρίμνιο, που διέθετε και μελετητική, αρκετά μεγάλη αυξημένη μελετητική οριμότητα και χρηματοδοτική επάρκεια. Υπόθηκε, νομίζω, έγινε αρκετή συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. 20 χρόνια αυτό το έργο αποτελούσε αίτημα, αλλά δεν είχε ικανοποιηθεί, ίσως και να μην είχε διεκδικηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Σήμερα, λοιπόν, μπαίνει σε φάση υλοποίησης και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι
Καταλαβαίνετε ότι και η Κοζάνη, αλλά και ο Δήμος των Σερβίων και του Βελβεντού, θα πω εγώ, η λίμνη Πολυφίτου, ας το πούμε διαφορετικά, έρχεται πιο κοντά στο νοτικό άξονα Θεσσαλονίκης Αθήνας, στα λιμάνια, στην πρωτεύουσα. Κουμπώνει όμως το 40, δεν κουμπώνει κάπου σε έναν αυτοκινητόδρομο. Έτσι, δεν λύνουμε ουσιαστικά το πρόβλημα με την επικοινωνία με την Νότια Ελλάδα. Οδεύει και θα συνδεθεί με την Παρθία. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Είναι μια μικρότερων γεωμετρικών στοιχείων σύνδεση της Εγνατίας με την Παθέ, η οποία, ας το ξαναπούμε, ότι θεωρεί το ανταγωνιστική του Ε65 και όταν αποφασίστηκε η υλοποίηση του βορείου τμήματος του Ε65, από πολλούς εγκαταλείφθηκε. Αλλά όχι από εμάς, το διεκδικήσαμε, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, κύκλο οικονομικό δραστηριότητας. Στην κατασκευή σίγουρα. Ασφαλώς. Μακάρι τα οδικά δίκτυα όμως είναι δίκτυα. Είναι πάρα πολύ κλείσιμο και πρέπει να το απαιτήσουμε πάση θυσία. Έτσι ώστε τουλάχιστον στον σχεδιασμό, τουλάχιστον στο επίπεδο της μελέτης, να ενταχθούν στα τρέχοντα προγράμματα, ούτως ώστε στην επόμενη περίοδο να υλοποιηθούν. Μα τα μέσα μας σταθερής τροχιάς παντού στον κόσμο είναι το πρώτο. Και εμείς δεν το έχουμε καθόλου. Πόσο μάλλον για μια περιοχή που δεν βρέχεται από θάλασσα. Και που θέλει και τις επενδύσεις που θέλει και την ανάπτυξη. Έτσι. Κύριε Βουλευτά, κύριε Κωνσταντίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Νομίζω ότι δώσαμε μια γεύση. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Βγαίνει και η χώρα από την αυξημένη επιτήρηση, εποπτεία. Με προσπάθεια πρωτίστως του ελληνικού λαού και όλων, θα έλεγα. Είναι μια επιβράβευση της πολιτικής που ακολουθήθηκε και νομίζω ότι ανοίγει πλέον δρόμους αισιοδοξίας και για την οικονομική ανάπτυξη και την διάχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων σε όλη την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.